στην Κύπρο. Το ίδιο και στην Ελλάδα? Το ίδιο και χειρότερα. Και χειρότερα, ε. Άλιστα. Ναι, ναι, καύσουνα. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς έτσι. Και πόσο μάλλον στην Αθήνα, η οποία είναι ασφυκτικά γεμάτη από πολυκατοικίες και δεν έχεις ούτε χώρο να αναπνεύσεις. Σωστά? Πολυκατοικίες, υπήρχαν προβλήματα με τα σκουπίδια, με τις απεργίες, οπότε καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Άλιστα. Υπάρχει και μεταγραφικός καύσωνας όμως. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, Θοδωρή, τι μπορείς να, μας πεις για τον Ρενάτο Μαρκάσα? Ναι, οι πληροφορίες μας εδώ στην Αθήνα αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον του Πανιωνίου για τον Μαρκάσα δεν είναι τωρινό. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μια κρούση προ 10 ημερών προς τον ποδοσφαιριστή, αλλά και ως προς την Ομόνια. Έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση ο Πανιώνιος. Και αυτό που γνωρίζω εγώ προσωπικά είναι ότι η απάντηση τόσο της Ομόνιας όσο και του ποδοσφαιριστή ήταν αρνητική. Ναι, mm-hmm. Ήταν η εξέλιξη η οποία σημειώθηκε σήμερα. Mm-hmm. Η Ομόνια, όπως εμείς γνωρίζουμε, ήδη το έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης, επέκταση του συμβολέου του. Επέκτασης, ναι. Ναι, ναι. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε επαφές με τον Πανιώνιο είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στην Ομόνια. Ότι δεν ήθελε να έρθει στην Αθήνα ούτε στον Πανιώνιο. Mm-hmm. Από όσο γνωρίζω έχει παντρευτεί κιόλας. Σωστό. Ναι, ναι, είναι παντρεμένος. Στη Λάρνακα. Ναι. Ναι, και επιθυμεί να παραμείνει εκεί. Ναι. Αυτό γνωρίζω. Γι' αυτό εκεί έχει μείνει. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα ο Πανιώνιος ήδη κοιτάει κάποιους άλλους στόχους. Άρα δεν προτίθεται να επανέλθει ο Πανιώνιος. Δύσκολο, δύσκολο. Τα λεφτά, εξαιρετικά δύσκολο. Τα λεφτά τα οποία είχε δώσει Θοδωρή ο Πανιώνιος στην Ομόνια, ξέρουμε σε τι ποσό ανερχόταν? Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Γνωρίζω ότι είναι τριψήφιος ο αριθμός. Τριψήφιος. Περίπου κυμαίνεται στα 100.120. Mm-hmm. Κάπου εκεί είναι το ποσό που πρόσφερε ο Πανιώνιος. Αλλά όπως είπαμε, δεν ήταν τόσο τα λεφτά. Mm-hmm. Ήταν τόσο η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να παραμείνει στην Ομόνια, αλλά και το γεγονός ότι και η ίδια Ομόνια δεν ήθελε να το αποχωρήσει, να αποχωρήσει τον παίκτη. Εντάξει, άλλωστε ο Μαρκάσα είναι και ένας από εκ των αρχηγών της ομάδος, είναι ποδοσφαιριστής. Έχει συνδεθεί και αρκετά όμως με την Ομόνια. Και είναι ποδοσφαιριστής, ο οποίος και στην περσινή χρονιά ήταν από τους καλύτερους, τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Οπότε, ναι, η πρόταση οφείλω να σου πω ότι όλοι μας περιμέναμε ότι θα απορριφθεί ανεξάρτητα. Εντάξει, φυσικά εκτός αν ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό, στο οποίο δεν θα μπορούσε και εύκολα η Ομόνια να πει όχι. Ναι, νομίζω ότι οι δύο Πανιώνιους αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία οικονομικής εξυγίανσης. Mm-hmm. Προσπαθεί, ναι, να πάρει κάποιους παίχτες καλούς που μπορούν να κάνουν διαφορά και να βοηθήσουν. Γιατί ο Πανιώνιος στην φετινή χρονιά μπαίνει σε μια νέα εποχή. Δηλαδή η βάση της ομάδας που τα τελευταία δύο χρόνια κατέπληξε όλη την Ελλάδα αποχώρησε και ψάχνει παίχτες, πρέπει να αντικαταστήσει όπως το Σιώπη, το Ριζβάνι και άλλους βασικούς ποδοσφαιριστές. Προσπαθεί να βρει κάποια καλά συμβόλαια. Το θέμα όμως είναι ότι ακόμα επειδή είναι σε διαδικασία οικονομικής εξυγίανσης, δεν μπορεί να προσφέρει και στις ομάδες πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Οπότε το κίνητρο που δίνει, που προσφέρει ο Πανιώνιος, είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το γεγονός ότι θα παίξει, τουλάχιστον για τις κυπριακές ομάδες, τους ευρωπαϊκούς που παίζουν στην Κύπρο, ότι θα παίξει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, όπως είπαμε, ότι κάποιες φορές οι ποδοσφαιριστές δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Ναι. Το θέμα είναι με τον Πανιώνιο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο δέλεαρ θα είναι η ευρωπαϊκή παρουσία, τουλάχιστον για τον Ρενάτο Μαρκάσα, καθώς η Ομόνια στη φετινή χρονιά δεν θα βρεθεί στην Ευρώπη. Δύο ποδοσφαιριστές όπως από τον Πανιώνιο, Θοδωρή, έφυγαν. Μάριος Αντωνιάδης στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ που θα έχει αύριο ευρωπαϊκή παρουσία, και το πιο πιθανό είναι ότι ο Μάριος Αντωνιάδης θα είναι στην αποστολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και ο Στέφανος ο Μουκτάρης, ο οποίος ήρθε στη Δόξα. Ο Στέφανος, ο οποίος, εντάξει, δεν είχε τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά έκανε την σκέψη και ολοκλήρωσε το ταξίδι του στην Ελλάδα, ερχόμενος πίσω στην Κύπρο. Ναι, για τον Αντωνιάδη να πούμε ότι ξεκίνησε πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν, τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιλογή του Μαρίνου Ζουνίδη. Ναι.
τον γνώριζε ο κ. Ζωζονίδης από την εποχή που ήταν μαζί στον ΑΠΟΕΛ. Ήταν επιλογή του. Κάπου στην πορεία ήρθαν κάποιοι μικροτραυματισμοί του Αντωνιάδη, που συνδυάστηκε με την άνοδο του Τασουλή. Αποτέλεσμα να δέσει ο Πανιώνιος, να μην ο Βλάντιμιρ Μιλόγεβιτς να μην κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Πανιώνιος συνέχισε με τον ίδιο κορμό, έκανε ένα σερί πετυχημένων αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα ο Αντωνιάδης να μένει κυρίως στον πάγκο και να παίρνει χρόνο συμμετοχής προς το τέλος των παιχνιδιών. Περισσότερο για καθυστέρηση. Ναι. Όσον αφορά το ήρθε τον Ιανουάριο από την Καλυθέα. Ήταν στο πλαίσιο μια συμφωνία που είχε Πανιώνιος με την Καλυθέα να αποκτήσει άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Ήθελε να τον δοκιμάσει να δει αν μπορεί να βοηθήσει. Πήρε κάποιες ευκαιρίες στο τέλος, αλλά γενικότερα η φιλοσοφία του Πανιωνίου είναι ότι ήθελε μάλλον να κρατήσει κάποιους δικούς του ποδοσφαιριστές που προέρχονταν και από τραυματισμό και θα ήταν έτοιμοι τώρα το καλοκαίρι. Και θεώρησε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Θα ρίξει και τον άφησε ελεύθερο. Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας μετέφερες. Κρατάμε αυτή τη στιγμή την αρνητική απάντηση την οποία έχει δώσει τόσο η Ομόνοια όσο και ο Ρενάτο Μαρκάσα για το ενδιαφέρον. Αυτό που όπως σας είπα και στην αρχή, το θέμα είναι ότι είχε ξεκινήσει πριν 10 ημέρες. Γνωρίζω εγώ προσωπικά ότι είναι η πρώτη επαφή μεταξύ του Πανιωνίου και της Ομόνοια. Μάλιστα. Πάντως ολοκληρώνεται με την αρνητική απάντηση. Αυτό έχει σημασία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.